Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Μια νέα εκπομπή από σήμερα θα μιλούμε για την Καινή Διαθήκη. Συχνά πρέπει να αναφερόμαστε στο Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή, η οποία αγαπητοί φίλοι, η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο των βιβλίων. Είναι το σημαντικότερο βιβλίο που έχει γραφεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο διότι μιλάει για τις υψηλές αλήθειες του κόσμου και της ζωής, αλλά κυρίως διότι μιλάει για τη ζωή του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Ως γνωστόν, τέσσερις είναι οι Ευαγγελιστές, τέσσερα και τα Ευαγγέλια Του. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Εισάρθημα και τα Ευαγγέλια Τους. Τέσσερα τα Ευαγγέλια. Και μέσα στα Ευαγγέλια φαίνεται η σοφία του Θεού, αλλά και το τι ζητάει ο Θεός από τους ανθρώπους. Μας ζητάει πρωτίστως την αγάπη στο πρόσωπό Του, την αγάπη στους ανθρώπους μας, τη δικαιοσύνη. Και τέλος, μας υπόσχεται την Ανάσταση. Αυτή την Ανάσταση που την έδειξε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος. Είναι λοιπόν επιβεβλημένο κάθε ορθόδοξος χριστιανός να ακούει τι λέει το Ευαγγέλιο, να το διαβάζει, να ασχολείται με το Ευαγγέλιο. Μας φαίνεται περίεργη η απασχόληση με το Ευαγγέλιο, γιατί ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο να ασχολείται με 1002 άλλα πράγματα εκτός από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό μας φαίνεται περίεργο. Κι όμως θα πρέπει σήμερα που υπάρχουν τόσα μέσα, που υπάρχουν οι ωραίες εκδόσεις του Ευαγγελίου μας, να μπορούμε να προσεγγίζουμε το κείμενο έστω από την ερμηνεία του, η οποία είναι πιο προσιτή στη δική μας γλώσσα. Και το αρχαίο κείμενο πρέπει να διαβάζουμε, αλλά και την ερμηνευτική απόδοση των δύο κορυφαίων καθηγητών, Τρεμπέλα και Κολιτσάρα, στους οποίους έχει κάνει αποδεκτή η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Θα αρχίσουμε λοιπόν σήμερα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αγαπητοί μας φίλοι, όπως το λέει και η λέξη, συνεγράφει από τον ίδιο τον Ματθαίο, που ήταν ο Λεβί, ο μαθητής του Ιησού Χριστού. Σκοπό λοιπόν έχει να ιστορήσει τη ζωή και το έργο του Κυρίου, για να φαίνεται η δράση του Κυρίου στη Γαλιλαία. Ο σκοπός ειδικότερα του Ματθαίου, κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, γι' αυτό υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά Ευαγγέλια, και όπως λέγεται ο Ιωάννης, διάβασε τα δύο προηγούμενα Ευαγγέλια και μετά ασχολήθηκε με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αφού ήθελε να συμπληρώσει κατά κάποιο τρόπο κάποιες παραλήψεις ή να τονίσει ορισμένα σημεία που κατά τη γνώμη του ήταν πιο τονισμένα. Και βέβαια τα Ευαγγέλια είναι θεόπνευστα. Ο ανθρώπινος παράγων είναι εκτελεστικός. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο, όπως είπε ο Κύριος, θα το στείλει και το έστειλε την Πεντηκοστή και φώτισε τους Αποστόλους να καταλάβουν τα λόγια που είχε πει ο Χριστός και να δώσουν τις σωστές ερμηνείες στο Ευαγγέλιο. Έτσι τα Ευαγγέλια είναι αλάνθαστα, γιατί ο Θεός είναι αλάνθαστος. Δεν υπάρχουν λάθη στα Ευαγγέλια, δεν υπάρχουν παραλήψεις στα Ευαγγέλια. Γράφουν όμως τα πιο σημαντικά γεγονότα, τα πιο κύρια χαρακτηριστικά, τα πιο ουσιώδη πράγματα. Παραλείπουν τα υπουσιώδη και γράφουν τα ουσιώδη. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο επιστήθιος μαθητής του Χριστού, ο πιο αγαπητός, και ήταν αγαπητός γιατί και εκείνος αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους τον Ιησού Χριστό, όπως μας είπε αυτός, πρέπει τα Ευαγγέλια να απηχούν την καρδιά της Εκκλησίας.
Έτσι μας έδωσαν λοιπόν χαρακτηριστικά και της εποχής για να είναι ιστορικά στερεωμένα τα Ευαγγέλια, όπως είναι το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο οποίος έχει γράψει το ιστορικότερο Ευαγγέλιο από απόψεως ιστορικής αναδρομής, γράφει πολλά πρόσωπα αναφέρει που υπήρχαν εκείνη την εποχή, ημερομηνίες, τοποθεσίες και πολλά άλλα. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο θεολογικότερος. Όμως ο Μαθαίος σκοπό είχε στους Εβραίους που θα γινόντουσαν χριστιανοί να δώσει την Παλαιά Διαθήκη περισσότερο τονισμένη, περισσότερα εβραϊκά στοιχεία δηλαδή βλέπουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και γράφτηκε πρώτον χρονολογικά. Μερικοί λένε ότι γράφτηκε εβραϊστή το πρώτο Ευαγγέλιο στο 40 μετά Χριστόν και μετά από 20 περίπου χρόνια, το 60 μετά Χριστόν, γράφτηκε και στην ελληνική από τον ίδιο τον Ματθαίο. Έτσι, θέλει να αποδείξει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας που περίμενε η Παλαιά Διαθήκη, ο Μεσσίας της ανθρωπότητος και των Εβραίων βεβαίως, ο οποίος γίνεται απεσταλμένος του Κυρίου, απόγονος του Αβραάμ, από τη φυλή Ιούδα, την πατριά του Δαβίδ, θήτης και θύμα της μεγάλης λειτουργικής θυσίας. Γι' αυτό και παραθέτει από την αρχή τη γενεολογία του Κυρίου Ιησού Χριστού και κατόπιν στη διοίκηση παραθέτει επικαίρως στις προφητείες Παλαιάς Διαθήκης, η οποία βρήκαν οι προφητείες αυτές την εκπλήρωσή τους στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Ο Ματθαίος λοιπόν, η αρχή της Καινής Διαθήκης. Εκείνος ο οποίος μας έδωσε τη γενεολογία του Ιησού Χριστού. Από πού κατάγεται. Ο απόγονος του Δαβίδ, ο οποίος πάλι ή το απόγονος του Αβραάμ, του προπάτορά τους. Όλοι οι γενναίες που περιγράφονται, όσες έζησαν από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ, είναι γενναίες 14 γενναίες. Από τον Δαβίδ μέχρι τις εποχές που οι Ιουδαίοι ήταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, είναι άλλες 14 γενναίες. Και οι γενναίες που ζήσανε από τη Μετικησία στη Βαβυλώνα μέχρι τον χρόνο του Χριστού είναι άλλες 14 γενναίες. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο και το γενεολογικό πλαίσιο του Θεανθρώπου Χριστού. Μετά αναφέρει πώς γεννήθηκε ο Χριστός υπερφυσικά. Όλοι οι άνθρωποι γεννηθήκαμε από δύο ανθρώπους. Ο Χριστός όμως είναι γιος του ανθρώπου γιατί έγινε κατά τρόπο πρωτοφανή και μεταφυσικό. Όταν η μητέρα του Μαρία, η Παναγία μας, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, προτού να συγκατοικήσουν, ευρέθη έγκυος. Από την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος, όπως προείπε και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν άνθρωπος καλός, όταν αντιλήφθη την εγκυμοσύνη αυτή, καθώς ήταν ενάρετος, αγαθός, καλός άνθρωπος, δεν θέλησε να τη διαπομπεύσει. Τη σπλαχνίστηκε, όπως άλλοτε αργότερα ο Χριστός πλαχνίστηκε τη γυναίκα που έπρεπε να λιθοβολήσουν και ήθελε να της δώσει μυστικά διαζύγιο. Όταν όμως σκεφτόταν όλα αυτά και δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, φάνηκε στον ύπνο του ένας άγγελος και τον καθησύχασε λέγοντάς του «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις και μη φοβηθείς καθόλου να παραλάβεις στο σπίτι σου τη Μαριάμ, τη μνηστή σου, γιατί εκείνο που γεννήθηκε από τη Μαριάμ είναι από επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα γεννήσει και θα κάνει ένα γιο που αναγνωρίζεσαι, εσύ που αναγνωρίζεσαι όμως προστάτης και πατέρας του από τον νόμο, δίχως να είσαι κατά σάρκα πατέρας του, θα τον ονομάσεις Ιησού, που ονομάζεται στα ελληνικά Σωτήρ. Και θα του δώσεις αυτό το όνομα γιατί. Γιατί αυτός θα σώσει από τις αμαρτίες του τον νέο Ισραήλ της Χάριτος. Θα τον πιστέψει σαν σωτήρα και θα γίνει με την πίστη αυτή ο πραγματικός λαός του. Το θαύμα δε αυτό της υπερφυσικής συλλήψεως της Παρθένου, της Παναγίας, έγινε για να λάβει πλήρη πραγματοποίηση και αλήθεση εκείνο που είχε πει ο Ισαΐας.
Πριν πολλούς αιώνες είχε γράψει ο Ισαΐας, εμπνεόμενος από τον Θεό, «Ιδού η Παρθένος». Ας το προσέξουμε αυτό. Που δεν γνώρισε άντρα ή Παρθένος, μία Παρθένος, η οποία θα γεννήσει δίχως άντρα ένα γιο. Και όσοι τον επιστέψουν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει ελληνικά «Ο Θεός είναι μαζί μας». Αυτό σημαίνει το όνομα Εμμανουήλ, «Ο Θεός μαζί μας». Αυτά είχε γράψει ο Ισαΐας. Τα ήξερε ο Ιωσήφ, έκανε όπως του είπε ο άγγελος του Κυρίου όταν άκουσε τον άγγελο και την κράτησε την Παναγία στο σπίτι του και δεν ήρθε ποτέ σε σχέση συγγική μαζί της. Αυτό να το προσέξουμε, διότι ήξερε από τον άγγελο τι πρόκειται να γίνει. Και όταν γεννήθηκε το παιδί, ο ίδιος ο Ιωσήφ τον εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ματθαίος αρχίζει με την Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρει τον Ισαΐα στο πρώτο κεφάλαιό του. Αναφέρει τα γεγονότα όπως έχουν γίνει. Αναφέρει το τι συνέβη με τον Ιωσήφ και τι συνέβη ακριβώς με την υπερφυσική γέννηση του Ιησού, ο οποίος σημαίνει «Ο Θεός μαζί μας», Εμμανουήλ στα εβραϊκά. Αυτά τα γράφει ο Ματθαίος, τα παραθέτει πρωτίστως, γιατί θα αποτελέσουν ένα σκάνδαλο αργότερα για τους ανθρώπους, τους θρησκευόμενους. Θα προβληματιστούν, ξέροντας τον Ισαΐα, αν πραγματικά ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Και άλλοι θα τον δεχτούν και άλλοι θα τον απορρίψουν. Όταν ο Ιησούς γεννήθηκε, ήταν οι μέρες του βασιλιά Ηρώδου. Και τρεις επιστήμονες, αστρολόγοι, που κοίταγαν τον ουρανό και τα φαινόμενα, πήγανε στην Βηθλεέμ και ζητήσανε το βασιλέα των Ιουδαίων, διότι ξέρανε, φαίνεται, και την Παλαιά Διαθήκη αυτοί οι άνθρωποι. Ήτανε σοφοί, γνώστες των πραγμάτων και των θρησκειών. Και ήρθαν να τον προσκυνήσουν. Ζήτησαν λοιπόν να μάθουν πού βρίσκεται. Όταν άκουσε όμως η Ρώδης αυτό το λόγο, ταράχτηκε πάρα πολύ, γιατί φοβήθηκε μήπως αυτός ο νέος βασιλιάς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως ταράχτηκαν και οι κάτοικοι όλης της πόλεως των Ιεροσολύμων, γιατί φοβήθηκαν μήπως ο Ηρώδης ξεσπάσει πάνω σε αυτούς. Η στεναχώρια του Ηρώδη θα έχει σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσει και όπως ξέσπασε. Μάζεψε λοιπόν ο Ηρώδης τους πάντες και τα πάντα, όσους ήταν εκεί γνώστες του θέματος, και τους είπε: «Πέστε μου γρήγορα, πού πρόκειται να γεννηθεί ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ?» Αυτοί βρέθηκαν σε μεγάλο δίλημα, ήξεραν τα σχέδια του Ηρώδη ή μάλλον είχαν καταλάβει την κακουργία του Ηρώδη και ίσως προσπάθησαν να αποφύγουν. Όμως εκείνος, επιμένοντας, έφτασε σε σημείο να αποκαλύψει σε ποιο σημείο θα γεννηθεί και σε ποια χρονολογία ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο πεφιλημένος από το Θεό και χρησμένος από το Θεό, ο Χριστός. Του είπαν λοιπόν ότι αυτός γεννιέται στην Βηθλεέμ, γιατί έτσι είχε γραφτεί από τους προφήτες. «Και εσύ Βηθλεέμ, που περιλαμβάνεσαι στη χώρα του Ιούδα, παρόλο που φαίνεσαι μικρή πόλη, μικρό χωρίο, μια πολύχνη, δεν είσαι μικρή και ασήμαντη, αλλά είσαι σπουδαία μέσα στις φυλές και στις πόλεις του Ιούδα. Δεν είσαι μικρή, διότι από σένα θα ξεκινήσει ο Άρχοντας, ο οποίος θα ποιμάνει τον λαό μου, τον Ισραήλ». Περιμένανε λοιπόν τον Άρχοντα να ξεκινήσει από αυτή τη μικρή πόλη. Τότε ο Ηρώδης, αφού τους κάλεσε κρυφά τους μάγους, εξακρίβωσε το χώρο εκεί που περιμένανε και οι μάγοι. Το άστρο δε ήταν ένας άγγελος
και όχι αστρικό φαινόμενο όπως πιστεύουν πολλοί. Τους είπε λοιπόν ο Ηρώδης, πηγαίνετε, εξετάσετε με ακρίβεια τι συμβαίνει εκεί, πότε γεννήθηκε το παιδί, βρέστε το παιδί αυτό και πέστε μου, γυρίστε και πέστε μου να πάω κι εγώ να προσκυνήσω το παιδί αυτό. Αυτό ήταν το ψέμα του Ηρώδη και η παγίδα προς τους μάγους. Αυτοί φύγανε λοιπόν πεζοί, μάλλον με τα ζώα τους, για τη Βηθλέμ. Είδαν ένα άστρο υπερφυσικό, ίδιο με εκείνο το οποίο είχαν δει απαρχής από της ανατολής του άστρου, γι' αυτό λέει εξ ύψους, εξ ανατολής το άστρο αυτό. Και στάθηκε, γι' αυτό λέμε ότι είναι άγγελος, ένα άστρο δεν μπορεί να καθίσει πάνω από μια σπηλιά. Στάθηκε όμως το άστρο από πάνω και τους έδειξε ακριβώς το σημείο. Οι τρεις μάγοι λοιπόν έφτασαν στον προορισμό τους. Η λαχτάρα τους και ο πόθος τους να δουν το λυτρωτή του κόσμου πραγματοποιήθηκε. Με την θεία επέμβαση οδηγήθηκαν σε εκείνο το σημείο που υπήρχε ο αστέρας. Οι μάγοι υπερβολικά χαρήκανε όταν έχουν ξεκινήσει από τόσο μακριά για να φτάσουν στο σημείο εκείνο. Έφτασαν στο σπίτι λοιπόν και είδαν τη μητέρα και το παιδί. Έπεσαν κατά γης και το προσκύνησαν και άνοιξαν τα θησαυροφυλάκια τους και τους πρόσφεραν τρία δώρα. Χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Χρυσό σαν βασιλιά, Λίβανο σαν Θεό και Σμύρνα σαν θνητό. Όταν προσκύνησαν και τελείωσαν την προσκύνησή τους, ήθελαν να φύγουν για την πατρίδα τους και ανεχώρησαν από άλλο δρόμο για να μην πάνε από το σημείο που θα συναντούσαν τον Ηρώδη και έτσι τον απέφυγαν. Ο Ηρώδης ο Θηριώδης, θα δούμε σε λίγο τι έκανε αγαπητοί φίλοι. Όταν αναχώρησαν λοιπόν οι μάγοι, πάλι ο άγγελος πληροφορεί τον Ιωσήφ και του λέει «Σήκω και πάρε το παιδί και τη μητέρα». Προσέξτε τις λέξεις «Πάρε το παιδί και τη μητέρα». «Και μείνε εκεί στην Αίγυπτο, να φύγεις για την Αίγυπτο, διότι πρόκειται ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδί αυτό με σκοπό να το θανατώσει». Να λοιπόν μια άλλη ενέργεια που το αποκαλύπτει ο άγγελος, η πθεία πρόνοια. Παίρνει ο Ιωσήφ το πρωί τη γυναίκα και το παιδί και φεύγει για την Αίγυπτο. Η Παναγία και ο Ιησούς βρίσκονται υπό την προστασία του στην Αίγυπτο και έμειναν εκεί μέχρι που πέθανε ο Ηρώδης, ο οποίος είχε κακό, πολύ κακό θάνατο, αγαπητοί φίλοι, ο Ηρώδης, και πέθανε κακοθάνατος. Υπάρχει μια προφητεία που λέει, συγγνώμη, από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου να επιστρέψει στον τόπο της γεννήσεώς του. Βλέπετε και εδώ, το δένει με την Παλαιά Διαθήκη ο Ματθαίος, ο Απόστολος Ματθαίος, ο Άγιος αυτός, μαθής του Χριστού, για να μην υπάρχει αμφιβολία για τους Εβραίους, ότι δεν ακολουθείτε ακριβώς το σχέδιο του Θεού την Παλαιά Διαθήκη. Θανάτωσε λοιπόν ο Ηρώδης τα παιδιά από ηλικίας 2 ετών και κάτω. Τα νήπια αυτά ήταν οι πρώτοι μάρτυρες του Χριστού, το πρώτο αίμα. Και όπως λέει και ο Άγιος Χριστόστομος, αν είχαν μείνει στη ζωή, ίσως να χάναν την ψυχή τους, να πήγαιναν στην κόλαση. Γιατί θα γινόντουσαν η γενιά εκείνη του Χριστού, οι συνομήλικοι του Χριστού που θα πήγαιναν να φωνάξουν στο πρετόριο μπροστά στον Πιλάτο, Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Αυτό λοιπόν αγαπητοί φίλοι, σύμφωνα με τον χρόνο που ήρθε από την Παλαιά Διαθήκη, έγιναν όλα τα γεγονότα. Και αυτό ήταν προφητευμένο από τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος προφήτευσε και είπε ότι θα γίνει κλαθμός. Φωνή σπαραχτική οικούστη στο χωρίον Ραμά, θρήνος και κλάματα πολλά και οδυρμός πολλής. Γιατί χαθήκαν τα παιδιά και η Ραχήλ, η οποία ήταν εκεί θαμένη σε αυτό το μέρος, είναι εκείνη η οποία κλαίει τους απογόνους της, τα τέκνα της και δεν θέλει με κανένα τρόπο να παρηγορηθεί.
διότι αυτά τα παιδιά τα αθώα δεν υπάρχουν πλέον εις τη ζωή. Αυτή είναι προφητεία, αγαπητοί φίλοι, προφητεία και αυτή μεγάλη, η οποία ακούστηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Να λοιπόν πως έρχεται τώρα και δένει με το τρίτο περιστατικό. Τότε η Αγία Οικογένεια πλέον φεύγει και εγκαθίσταται στη Ναζαρέτ. Εκεί όπου ο Χριστός υπακούει στον Πατέρα Του, εκεί όπου ο Χριστός ακολουθεί την ταπεινή ζωή του εργάτη μαζί με τον Πατέρα Του, του ξυλουργού, τέκτονα ως ο Πατέρας Του, ξυλουργός, και ο Κύριος εκεί μέχρι την ηλικία των 30 ετών που επιτρέπεται από τον Ιουδαϊκό νόμο ένας τριαντάρης άνδρας να μπει στη συναγωγή και να διδάξει. Υπήκουος λοιπόν και σε αυτό ο Χριστός, στην περιτομή, στη βάπτιση, ακόμα και εκεί. Όταν πέθανε λοιπόν ο Ηρώδης, φάνηκε στον Ιωσήφ το όνειρό του ένας άγγελος, πάλι βλέπουμε πόσες φορές τον επισκέπτεται. Τον επληροφορεί ο Θεός, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Ιωσήφ. Πάρε λοιπόν, του λέει, το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα των Ισραηλιτών. Διότι έχουν πλέον αποθάνει εκείνοι οι οποίοι ζητούσαν τη ζωή του παιδιού. Μας ξανατονίζει λοιπόν ότι ο άγγελος ήταν εκείνος που τον επληροφορούσε και ήταν έγκυρη αυτή η πληροφόρηση για τον Ιωσήφ. Έφτασε λοιπόν στην Παλαιστίνη ο Ιωσήφ. Εκεί όμως υπήρχε ένας άλλος θηριώδης, ο Αρχέλαος, γιος του Ηρώδη. Και αυτό τον έκανε σκεπτικό, φοβήθηκε να μεταβεί εκεί, μήπως ο γιος εκτελέσει το φωνικό σχέδιο του πατέρα του, συνεχιστής. Και έτσι έφυγε και από εκεί και πήγε στην περιοχή του Ηρώδη, του Αντίπα, και κατοίκησε εις την Ναζαρέτ, για να πραγματοποιηθεί ακόμα και άλλη προφητεία, αγαπητοί φίλοι, η οποία λέει ότι ο Χριστός θα ονομαστεί από τους εχθρούς του περιφρονητικός Ναζωραίος. Στο Σταυρό ήταν γραμμένη σε τρεις γλώσσες Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων. Χλεβαστικός, αλλά πόσο αληθινό αυτό. Δίχως να ξέρουνε, γράφανε την αλήθεια οι δόλοι τότε, ότι αυτός ήταν ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Μετά από αυτά, αγαπητοί μας φίλοι, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας εισαγάγει το πρόσωπο του Ιωάννου του Βαπτιστού. Μετά από όλη αυτή την ιστορία, το ιστορικό αυτό, το διπορικό που είδαμε για τη γέννηση του Χριστού και τη σφαγή των νηπίων και την επάνωδο του Χριστού στο Ισραήλ, μας εισαγάγει τώρα σε ένα άλλο μεγάλο πρόσωπο της Καινής Διαθήκης που λέγεται Άγιος Ιωάννης, ο μεγαλύτερος των προφητών. Εκείνες τις μέρες ο Ιησούς λοιπόν βρισκόταν στη Ναζαρέτ και τότε βγήκε στη δημοσία δράση ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν λίγο μικρότερος όπως ξέρουμε από τον Κύριο. Βγήκε λοιπόν στην έρημο δυτικά του Ιορδάνου, στη δυτική όχθη του Ιορδάνου και εκεί άρχισε το κήρυγμά του. Πώς το άρχισε? Μετανοείτε, μετανοείτε, φώναζε μέσα στην έρημο. Και αυτός προφητευμένος από την Παλαιά Διαθήκη. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, όπως λέει ο Ισαΐας. Κάνετε νέα ουράνιο ζωή, διότι ο Μεσσίας έρχεται, έρχεται, μετανοείται. Θα εγκαθιδρύσει επί της γης, πάνω εδώ στη γη, τη βασιλεία που είναι μέσα στους ανθρώπους. Ο Χριστός έρχεται, είναι δίπλα μας, τους προετοιμάζει, είναι ο πρόδρομος. Είναι το κεράκι μπροστά από το Ευαγγέλιο που βγαίνει, το παιδί βγάζει το κεράκι μπροστά πριν έρθει ο ιερέας με το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο πρόδρομος, συμβολικά. Ο Ισαΐας λοιπόν είχε προφητεύσει, φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Άγιο, από το Θεό, είπε φωνή ανθρώπου ο οποίος κράζει στην έρημο και λέγει ετοιμάσατε τον δρόμο για τον οποίο θα έρθει προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσιους τους δρόμους του Θεού. Την ψυχή σας να ευθυάσετε προς το Θεό, να ξεριζώσετε από τις ψυχές σας τα πάθη, τις αμαρτίες, τα αγκάθια αυτά, και να πετάξετε μακριά, να καθαρίσετε το δρόμο από τους λίθους του εγωισμού, να μετανοήσετε, να καθαρίσετε την ψυχή σας για να μπορεί να δεχτεί αυτή η ψυχή το λυτρωτή, γιατί μόνο ο καθαρισμένος, ο αγνός, ο καθαρός άνθρωπος μπορεί να δεχτεί το Χριστό, να κατοικήσει μέσα του το Πνεύμα και να τον ειδοποιήσει, διότι δίχως το Άγιο Πνεύμα δεν καταλαβαίνει κανείς τον Ιησού Χριστό.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τον Ιησού Χριστό ακριβώς διότι δεν έχουν καθαρή και ευθεία καρδιά και δεν έχουν καθαρίσει την ψυχή τους. Ο Ιωάννης ήταν ντυμένος με ένα ύφασμα καμήλου, μάλλον το δέρμα της καμήλου και μια μεγάλη ζώνη όπως τον βλέπουμε στις εικόνες, αγαπητοί φίλοι. Έτρωγε μέλι από τις σχισμές των βράχων, τα μελίσια εκεί, τα άγρια μελίσια, και ακρίδες. Άλλοι λένε ότι είναι ακρίδες πραγματικές, ένα είδος ακρίδων που ερχόντουσαν από την έρημο. Άλλοι λένε ότι είναι οι άκρες των φυτών. Αυτό που λέμε όπως τα ραδίκια που έχουν πάνω μια κορυφή. Εν πάση περιπτώσει, και οι δύο απόψεις υπάρχουν, σημασία έχει το κήρυγμα του. Το κήρυγμά του και η δύναμη του κηρύγματος του Ιωάννου, η οποία ήταν μεγάλη. Βάπτιζε λοιπόν τους ανθρώπους εκεί ο Ιωάννης στον ποταμό, ενώ αυτοί μέσα στο νερό εξομολογούνται τις αμαρτίες τους. Κάποτε πήγαν οι Φαρισαίοι στον Ιωάννη και αυτοί να βαπτιστούν από τον Ιωάννη. Αυτός όμως πώς τους είπε, δέχτηκε αγαπητοί φίλοι, όπως τους άρμοζε. Ήταν ο πρώτος που τους είπε φίδια και οχές, γιατί και ο Κύριος μετά τους ονόμασε έτσι. Τους είπε λοιπόν ότι είσαστε απόγονοι οχιών, κληρονομικά βάρβαροι και άνθρωποι του κακού, του σατανά. Και ποιος σας οδήγησε να φύγετε από την τιμωρία την οποία πρόκειται να ξεσπάσει, γιατί είχαν μεγάλη ευθύνη αυτή. Κάνετε λοιπόν, μετανοήστε και κάνετε έργα αγαθά, τα οποία είναι καρπός άξιος της μετανοίας και δείξατε στο εξής με τα σπράξη σας, διότι αυτό σημαίνει πιστεύω, η έκφραση της πίστης είναι η πράξη, ότι μετανοείτε για να μπορέσετε να δεχτείτε κι εσείς την ουράνιο βασιλεία που καθίσατε και είναι κοντά σας, ήγηκε, δηλαδή σας ακούμπησε, αυτό θα πει ήγηκε, έχει έρθει κοντά σας, δίπλα σας, σας προειδοποιεί ότι ο Χριστός έρχεται σε λίγο. Τους είπε ότι ο Θεός έχει και από τα λιθάρια τη δύναμη να αναστήσει από γόνους του Αβραάμ. Τους είπε ότι το πελέκι του Θεού είναι έτοιμο να σκίσει το δέντρο. Κάθε άνθρωπο δηλαδή ο οποίος δεν φέρνει καλούς καρπούς, σαν ένα δέντρο κακό, ξερό, το οποίο πιάνει μόνο τον τόπο και ο ξυλοκόπος το ξεκαθαρίζει από εκείνο το μέρος για να φυτέψει ένα καλή καρπό δέντρο, ένα καλύτερο. Έτσι λοιπόν η αξίνα του Θεού είναι κοντά στα δέντρα, τα κακά δέντρα που δεν έχουν καρπούς αρετής και είναι έτοιμο να τα κόψει και να τα πετάξει στη φωτιά. Είναι δυνατόν να καρποφορήσει την αρετή, του είπε ο Άγιος Ιωάννης. Είναι δυνατόν, διότι έρχεται κάποιος που θα σας βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. Ενώ εγώ βλέπετε βαφτίζω με νερό, με το νερό του ποταμού και δεν έχει το βάφτισμά μου τη δύναμη αυτή, αλλά εκείνος που έρχεται μετά από μένα έχει θεία φύση και είναι δυνατότερος, απείρως δυνατότερος από εμέ και αυτού που έρχεται μετά από μένα δεν είμαι άξιος εγώ να του λύσω τα κορδόνια, να του βαστίξω τα παπούτσια, τα πέδιλά του δεν μπορώ εγώ να σκύψω και να δέσω ή να λύσω. Αυτός λοιπόν θα σας βαφτίσει με πνεύμα Άγιο και με καθαρτικό πυρ της χάριτος του Θεού. Κρατάει αυτός που θα έρθει φτιάρι που λιχνίζει όπως ο Γεωργός και είναι έτοιμος να καθαρίσει το αλώνι του Θεού, τον κόσμο ολόκληρο δηλαδή, αυτό είναι το αλώνι, είναι μεταφορικά όλος ο κόσμος. Και μετά τι θα κάνει, θα συλλέξει στην αποθήκη του ουρανού τους ανθρώπους, τον καλό σύτο δηλαδή τους καλούς στην ουράνιο βασιλεία και το άχυρο, το φτηνό αυτό που βγαίνει, την ήρα, θα ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι, πετώντας επάνω το στάρι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, θα τα μαζέψει, τα μεν θα κάψει τα άχυρα και το στάρι θα το φυλάξει στην αποθήκη του Θεού, στην αιώνια του βασιλεία, εκεί που είναι η υπέρλαμπρος του Θεού παρουσία, εκεί που είναι η Άγιοι, εκεί που είναι η απέραντος εφροσύνη. Εκεί που δεν τελειώνει ο κόσμος, εκεί που υπάρχει η αιώνια χαρά του Θεού. Κατόπιν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας
παραθέτει την βάπτιση του Κυρίου. Μας λέει ότι ο Χριστός μαζί με τους μαθητές του πήγε κοντά στον Ιωάννη να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης όμως είπε, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα να βαπτιστείς. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό? Δεν είχε καταλάβει ακόμα. Ο Ιησούς όμως του είπε, άφησε τις αντιρρήσεις τώρα, διότι μη φέρνεις δυσκολία στο έργο το θεϊκό. Πρέπει να βαπτιστώ, πρέπει να ταπεινωθώ, πρέπει να εκτελέσω κάθε εντολή του Θεού, ο οποίος σου έδωσε αυτό το καθήκον να βαπτίζεις και πρέπει να βαπτιστώ κι εγώ. Και όταν βαπτίστηκε, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός, επειδή ήταν αναμάρτητος και επειδή δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί και να πει, ήταν απολύτως αναμάρτητος, ανέβηκε αμέσως από το νερό. Δεν είχε να εξομολογηθεί, να μείνει πολύ στο νερό, εξομολογούμενος τις αμαρτίες του. Συγγνώμη. Και εκείνη τη στιγμή άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει με εξωτερικό σχήμα και μορφή, όμοιο σαν περιστέρι. Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα λοιπόν τη στιγμή της βαπτίσεως και πληροφόρησε τους παρόντες, εκείνοι που είχαν καθαρά μάτια ψυχής και είδαν τι συμβαίνει με τη βάπτιση του Χριστού. Έχουμε την εμφάνιση, την πρώτη εμφάνιση της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί φίλοι. Είναι μεγάλη αυτή η στιγμή. Είναι τα θεοφάνεια που γιορτάζουμε. Φάνηκε ο Θεός δηλαδή. Γιατί ακούστηκε εκεί η φωνή του Πατέρα, ο οποίος είπε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπημένος, ο οποίος με έχει ευχαριστήσει, έχω ευχαριστηθεί σε Αυτόν. Είναι ο μονάκριβός μου Υιός και ως άνθρωπος αναμάρτητος. Και έκανε πάντοτε το αρεστόν ενώπιόν μου. Βεβαιώνω δηλαδή, ο Πατήρ βεβαιώνει, το Άγιο Πνεύμα στηρίζει δια της παρουσίας του και ο Κύριος βαπτίζεται. Αυτά είναι τα μεγάλα στοιχεία της Ορθοδοξίας, αγαπητοί φίλοι. Τα πολύ παλίγορα πράγματα τα οποία χάρισε ο Θεός στους ανθρώπους. Τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Και αυτά παρατίθενται, όπως είπαμε, στο Ευαγγέλιο. Το οποίο Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού, γραμμένος για τους ανθρώπους, η Συνθήκη, η Διαθήκη του Θεού. Όπως ο Πατέρας αφήνει μια Διαθήκη για τα παιδιά του, έτσι και ο Θεός μας άφησε Διαθήκη, τη Διαθήκη τη γραμμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Υπόγραψε με το αίμα του ο Κύριος, το αίμα της σωτηρίας της ανθρωπότητος. Μετά ο Ιησούς πηγαίνει με παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος στην έρημο. Στην έρημο για να αγωνιστεί 40 ημέρες νικηφόρος κατά του διαβόλου. Και αφού ενίστευσε 40 συναπτές ημέρες, γιατί ο Θεάνθρωπος μπόρεσε και ενίστευσε βέβαια, μας γράφει ο Ματθαίος ότι μετά από 40 μέρες επείνασε. Και τότε τον επλησίασε αυτός που έχει, η δουλειά του είναι να πειράζει τον άνθρωπο, ο πειράζον, ο πειρασμός, ο διάβολος, ο αρχαίος σόφης, αυτός που πείραξε την Εύα και τον Αδάμ. Και τι του είπε, αν είσαι γιος του Θεού, όπως μας είπε η φωνή στον Ιορδάνη, δείξε το με θαύμα. Πες αυτά τα λιθάρια, αυτές οι πέτρες εδώ, να γίνουν ψωμιά. Τι έκανε ο Χριστός? Είναι γραμμένο, του είπε, στο Δευτερονόμιο αυτό αναφέρεται. Δεν θα διατηρηθεί ο άνθρωπος στη ζωή μόνο με τον άρτο, με το φαΐ, με την ύλη, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού, με το Ευαγγέλιο του, με την Καινή Διαθήκη του. Αν θέλει ο Θεός, ζει ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι, και χωρίς να φάει. Ζει όπως έζησαν μες στην έρημο 40 χρόνια, δίχως να σπείρουν και να θερίζουν. Ο διάβολος στείνει δεύτερη παγίδα, τον εφέρνει από αέρος, ένα αερίος τον επάει στην κορνίζα του ναού της Ιερουσαλήμ, 35 μέτρα ύψος, σαν δύο πολυκατοικίες. Και του λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού,
Ρίξε τον εαυτό σου κάτω, πέσε κάτω. Διότι θα φανεί τότε σε όλο τον κόσμο ότι ο Θεός σε προστατεύει, σε αγαπάει, όπως έχει γραφτεί μάλιστα και στους ψαλμούς, του φέρνει και ψαλμικό εκεί. Θα πεις στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια του, να μην πέσει, να μην χτυπήσεις, ούτε να σκοντάψεις πάνω το πόδι σου σε πέτρα, σε λίθο, και να μην πάθεις τίποτα, να μην πάθεις καμία βλάβη. Το σατανικό πνεύμα το είπε αυτό. Και ο Ιησούς του είπε, ναι, έχει γραφεί αυτό, αλλά έχει γραφεί και κάτι άλλο, ότι δεν θα εκθέσεις σε κίνδυνο τον εαυτό σου για να δοκιμάσεις, το Θεό, τον Κύριο το Θεό, εάν θα σε προστατεύσει, να μην ρίξεις εσύ τον εαυτό σου σε κάποια δύσκολη θέση για να δεις, να δοκιμάσεις αν ο Θεός σε προστατεύει. Κάνει και τρίτη ενέργεια ο διάβολος, τον επάει σε ένα όρος υψηλό, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, και του δείχνει από κάτω όλο τον κόσμο, τις πόλεις, τη μεγαλοπρέπεια, τα πλούτη, την εξουσία, τη δόξα τους, τα πάντα. Του τα έδειξε όλα αυτά και του είπε, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, τότε θα σου τα χαρίσω όλα αυτά, θα είναι δικά σου. Το θράσος δηλαδή του διαβόλου είναι φοβερό, αγαπητοί φίλοι, διότι εδώ οικειοποιείται τον κόσμο ο διάβολος, οικειοποιείται ο ίδιος τον κόσμο, τον εκάνει σαν να είναι δικό του και τι θέλει. Θέλει να προσκυνήσει ο Χριστός για να του δώσει εξουσίες. Αν είναι δυνατόν βέβαια αυτό το πράγμα να είναι εφικτό να γίνει ποτέ. Είναι σχετικός άρχον του κόσμου, επειδή ο κόσμος θέλει να έχει άρχοντα αυτόν και ο Θεός το επιτρέπει. Αλλά ήταν πολύ βαρύ αυτό που είπε, να αναγνωρίσει ο Χριστός Κύριο όχι το Θεό τον Πατέρα, αλλά τον διάβολο. Τότε τον έδιωξε ο Κύριος. Φύγε, του είπε Σατανά. Φύγε από μπροστά μου. Σαν να του λέει, χάσω από τα μάτια μου. Γιατί είναι γραμμένο, Κύριον το Θεό σου θα προσκυνήσεις και μόνο αυτόν θα λατρεύσεις. Κύριο το Θεό μας θα προσκυνούμε και αυτό μόνο θα λατρεύουμε. Δεν μπορούμε να λατρεύουμε άλλον Θεό εκτός από το Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα, αγαπητοί φίλοι. Όποιος έχει δύο ψυχές και δύο Κυρίους είναι καταδικασμένος αιωνίως. Και τότε εξαφανίστηκε ο διάβολος. Είπα, γιο πίσω μου Σατανά. Εξαφανίστηκε ο διάβολος. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς όποτε έχουμε τον πειρασμό του διαβόλου, να του λέμε φύγε Σατανά. Μόνο τον Κύριο προσκυνούμε, τον Κύριό μας και Θεό μας. Έφυγε λοιπόν, τον εγκατέλειψε ο διάβολος, αφού ιτήθηκε τρεις φορές. Τρεις φορές ιτήθηκε ο διάβολος, έχασε το παιχνίδι με τον Χριστό και αρχίζει να υπαναχωρεί. Έφαγε το πρώτο χαστούκι δηλαδή, σαν να λέμε. Δεν μπόρεσε με όλες αυτές, με αυτούς τρεις αυτούς πειρασμούς, οι οποίοι όπως θα δούμε αγαπητοί φίλοι είναι πειρασμοί στους οποίους επαναλαμβάνει ο διάβολος όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Τη δόξα δηλαδή, την δύναμη των θαυμάτων και το ότι θα γίνουμε θεοί όπως είπε στον Παράδεισο, αυτά τα επαναλαμβάνει ο διάβολος συνεχώς διότι δεν υπάρχουν πλέον δελεαστικότερα πράγματα από αυτά. Αφήκε λοιπόν τη Ναζαρέτ ο Ιησούς μετά από αυτό και ήρθε και πήγε στην Καπερναούμ, η οποία ήταν εκτισμένη δίπλα στη λίμνη Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, για να επαληθευθεί αυτό που είπε πάλι ο Θεός μέσω του Ισαΐου, του προφήτου. Η χώρα της φυλής Ζαβουλών και η χώρα της φυλής Νεφθαλήμ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσσης και πέρα από τον Ιορδάνη, θα δει μεγάλο φως. Είναι η Γαλιλαία. Είναι η Γαλιλαία στην οποία κατοικούσαν πάρα πολλοί Έλληνες, εθνικοί, Ρωμαίοι κλπ. Και εκεί λοιπόν ο κόσμος που καθόταν μέσα σε πλάνη δολολατρική είδε φως μεγάλο, μας λέει ο προφήτης. Και είναι ακριβώς το φως αυτό, είναι η επίσκεψη του Ιησού Χριστού στη Γαλιλαία.
Αυτό είναι το φως Μέγα, το οποίο ο προφήτης λέει ότι εσύ, χώρα της Ιουδαίας, θα δεις φως Μέγα στη Γαλιλαία. Από τότε, αγαπητοί φίλοι, άρχισε το κήρυγμα συστηματικά. Μετά τους τρεις πειρασμούς, αρχίζει το κήρυγμα. Ποιο ήταν το πρώτο κήρυγμα του Χριστού μας? Μετανοείται, πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ήγηκε η Βασιλεία των Ουρανών. Αρχίζει η Αγία και Ουράνια ζωή μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Μέσα στη γη θα εγκαθιδρυθεί πάνω στη γη η Βασιλεία του Θεού, στους ανθρώπους, στις ψυχές των ανθρώπων. Και ενώ περπατούσε εκεί, άγνωστος, είδε το Σίμωνα που τον ονόμασε ο Κύριος Πέτρο, Πέτρα της πίστεως, και τον Ανδρέα των αδελφών του, οι οποίοι ρίχνανε τα δίχτυα. Ήτανε ψαράδες, ήσαν γαρ αλιείς ψαράδες, και τους είπε, «Ελάτε και ακολουθήστε με, και θα σας κάνω εγώ ικανούς να ψαρεύετε αντί για ψάρια ανθρώπους». Πράγματι, αυτοί οι ψαράδες, οι 12 μαθητές, ψάρεψαν όλη την ανθρωπότητα, αγαπητοί φίλοι. Και αυτό προφητεία είναι. Ψάρεψαν. Ο Πέτρος μέσα σε μία νύχτα, σε μία μέρα, έκανε 3.000 χριστιανούς. Με μία ομιλία του. Τους πήρε μαζί του και κατόπιν βλέπει άλλους δύο αδερφούς. Τον Ιάκωβο, τους γιους του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη, τον αγαπημένο του μαθητή, οι οποίοι ήταν μέσα στο πλοίο μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο, και φτιάχνανε εκεί το πλοίο ψαρεύοντας. Αυτοί, μόλις τους εκάλεσε ο Χριστός, τα παράτησαν όλα, παράτησαν τον πατέρα τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Δίχως χρονοτριβή. Κατευθείαν, μόλις τους είπε ο Χριστός, με προθυμία τον ακολούθησαν. Ο Χριστός κάθε Σάββατο πήγαινε εκεί στις συναγωγές, μαζί με τους πρώτους μαθητές του, και εκεί πέρα, μέσα στους ανθρώπους, εκήρυτε το χαρμόσυνον άγγελμα ότι πλησίαζε ο χρόνος της Πνευματικής Βασιλείας που θα έφερε στους ανθρώπους την απολύτρωσή τους, το μεγάλο μήνυμα του χριστιανισμού, η απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Και γιάτρευε ο Χριστός μας εκεί κάθε αρρώστια και αδιαθεσία που υπήρχε σε όλους όσοι ερχόντουσαν μπροστά του, και διαδόθηκε η φήμη του σε όλη τη Συρία. Σε όλη τη Συρία διαδόθηκε η φήμη του Χριστού. Και όταν μάθαινα ο ένας με τον άλλον, του φέρνανε όλους τους ανθρώπους, τους αρρώστους, δαιμονιζομένους, σεληνιαζομένους, παραλυτικούς, κοφούς, τυφλούς, λεπρούς. Ό,τι είδος αρρώστια υπήρχε, τη θεράπευε ο Κύριος, για να δείχνει έτσι τη θεϊκή του δύναμη, για όσους βέβαια μπορούσαν να καταλάβουν. Με ένα λόγο, έκανε θεραπείες ανιάτων ασθενειών της εποχής εκείνης. Και λοιπόν, από εκεί αρχίζει το θεανδρικό έργο του Κυρίου, από αυτά τα μέρη. Και έχει συνέχεια το Ευαγγέλιό μας την επί του όρους ομιλία, την οποία δεν θα μπορέσουμε, αγαπητοί φίλοι, λόγω ελλείψεως στενότητος χώρου, να αναπτύξουμε ολόκληρη, αλλά θα πούμε μερικά τα αρχικά της επί του όρους ομιλίας, για την σπουδαιότερη ομιλία που έχει γίνει όχι από καθέδρας πανεπιστημίου, αλλά από μια πέτρα σε πλήθος ανθρώπων που καθόντουσαν γύρω από τον Ιησού και κρεμόντουσαν κυριολεκτικά από τα χείλη του για να ακούσουν, διότι ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως ο Χριστός. Ποτέ, ουδέποτε. Ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος, είπαν οι ίδιοι οι άνθρωποι των Φαρισαίων. Αυτός που έγινε η χαρά μας, η χαρά των εθνών, αυτός που μας χαρίζει το φως, την αλήθεια, τη ζωή, άρχισε την πρώτη του ομιλία, όχι μέσα σε, πήγαινε βέβαια και στις συναγωγές που ήταν επίσημες έδρες ομιλητών τότε, αλλά οι σπουδαιότερες ομιλίες του Κυρίου μας έγιναν στο ύπαιθρο, στους απλούς ανθρώπους.
εκεί που η καρδιά, η λαϊκή καρδιά, καταλάβαινε άμεσα την καρδιά του Θεανθρώπου Χριστού, την αγάπη του, την ευθύτητά του, το μεγαλείο του, την απαστράπτουσα μορφή του, την καλοσύνη του, την ευγένειά του και προπάντων τις θεραπείες, οι οποίες ήταν μια επισφράγηση της θεϊκής του δυνάμεως, προελεύσεως, σαν Υιού του Θεού. Εκεί λοιπόν, επί το όρις ομιλία, έγινε η σπουδαιότερη διάλεξη όλων των αιώνων, όπως λένε οι μεγάλοι φωτισμένοι άνθρωποι, δεν τα λέμε εμείς, οι οποίοι δεν είμαστε τέτοιο πράγμα, αλλά τα είπανε μεγάλοι άνθρωποι, ότι οι μακαρισμοί είναι το σπουδαιότερο κείμενο, σπουδαιότερο ποίημα, αληθές, που γράφτηκε ποτέ, που ακούστηκε ποτέ στην ανθρωπότητα. Ποιοι ήταν οι μακαρισμοί, ποιος μακαρίζει ο Κύριος, ακούστε αγαπητοί φίλοι. Μακάρι και πανευτυχής είναι εκείνοι που ταπεινώς συναισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια. Αυτό είναι η ερμηνεία, ταπεινή, η πτωχή το πνεύματι. Εκείνοι που δεν είναι υπερερώμενοι και σπουδαίοι. Εκείνον θα είναι η βασιλεία των ουρανών, των ταπεινοφρόνων ανθρώπων. Μακάρι είναι εκείνοι που πενθούν για τις αμαρτίες τους, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν, αυτοί που πενθούν. Μακάρι είναι οι πράοι, οι πράοι οι οποίοι συγκρατούνται και δεν παραφέρονται ποτέ στους συνανθρώπους τους, δεν τους δημιουργούν προβλήματα, διότι αυτοί θα έχουν σαν κληρονομία από το Θεό την γη της Επαγγελίας. Όχι κάποια γη επάνω εδώ, κάποιο χωράφι γήινο, αλλά την ουράνιο βασιλεία θα απολαύσουν. Την ουράνιο κληρονομία. Υπάρχει και γη ουράνιος. Αυτή που λέει η άνωθεν Ιερουσαλήμ. Μακάρι επίσης είναι εκείνοι οι οποίοι είναι πεινασμένοι και διψασμένοι από το δίκαιο, από τη δικαιοσύνη και από την τελειότητα. Δεν αναπαύονται στην αδικία. Δεν λένε δεν πειράζει, δεν αυτά, αλλά ανησυχούν όταν βλέπουν το άδικο. Προσπαθούν να το διορθώσουν κάνοντας προσπάθειες. Μακάρι είναι εκείνοι που είναι ευσπλαχνικοί και επιγικείς, που εσπλαχνίζονται των πλαισίων τους, τον αγαπούν και τον εφροντίζουν. Αυτοί θα δικαιωθούν από το Θεό την ημέρα της κρίσεως. Μακάρι είναι και αυτοί λοιπόν. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν καθαρά την καρδιά τους από τους μολυσμούς της αμαρτίας, διότι αυτοί θα δούνε το Θεό. Με τα ψυχικά τους μάτια θα έρθουν κοντά κοντά στο Θεό, θα τον δουν τον Θεό. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν μέσα τους ειρήνη, αγιασμένη ειρήνη, του Χριστού την ειρήνη και τη δίνουν και στους άλλους, ειρηνεύουν και τους άλλους με αυτήν την ειρήνη, διότι διοχετεύεται από τον έναν άνθρωπο, έναν Άγιο άνθρωπο, διοχετεύεται η ειρήνη. Αν έχουμε πάει κοντά σε μεγάλους γέροντες, βλέπουμε ότι η ειρήνη τους μεταδίδεται και στους άλλους και αυτοί θα γίνουν οι Υιοί του Θεού, θα ονομαστούν Υιοί του Θεού, κληθήσονται. Μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι διώχθηκαν ένεκαν της αρετής και της χριστιανικής τους τελειότητος, διότι και αυτοί, αγαπητοί φίλοι, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών και αυτών. Εδώ όμως θα πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Αυτά ήταν τα πρώτα του Ευαγγελίου, του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, τα πρώτα στοιχεία, τα οποία θα συνεχίσουμε και σε άλλες εκπομπές μας, με τη δύναμη του Θεού. Να πούμε ότι και για τους μαθητές είπε τους μακάρις ο Κύριος και τους είπε ότι και αυτοί είναι μακάριοι όταν θα πάθουν διωγμούς και κατηγορίες από τους άλλους για το πρόσωπο του Χριστού. Τότε να είναι χαρούμενοι όσοι πάσχουν για τον Κύριο, ο οποίος είναι η χαρά μας, ο οποίος μας χαρίζει δύναμη και φως, ο οποίος μας δίνει την προσευχή για επικοινωνία και μας ανεβάζει στα ουράνια η προσευχή μαζί Του. Χαρά μας πρέπει να είναι η Αγία Γραφή, αγαπητοί φίλοι. Χαρά μας πρέπει να είναι η Εκκλησία και η Λειτουργία που αξιωνόμαστε να πηγαίνουμε. Χαρά μας η νηστεία και η φιλανθρωπία. Χαρά μας η μετάνοια που μας ελευθερώνει την καρδιά και τη διάνοια. Χαρά μας πρέπει να είναι η ταπείνωση. Χαρά μας κάθε άνθρωπος,
ο αδελφός μας, ο γνωστός ή ο άγνωστος. Κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι η χαρά μας. Χαρά μας πρέπει να είναι η ωραία πλάση, η φύση. Είναι χαρά μας κι αυτή που την έχει δώσει ο Θεός. Γιατί μας πάει στο δημιουργό αμέσως, στο δημιούργημα μας δίνει το μεγαλείο του δημιουργού. Ο έναστρος ουρανός, το φοβερό εκείνο σύμπαν το οποίο δημιούργησε ο Κύριος. Χαρά μας πρέπει να είναι και οι δοκιμασίες, τις οποίες πρέπει να τις δεχόμαστε σαν θείες ευλογίες. Χαρά μας πρέπει να είναι η αιώνια ζωή, την οποία πρέπει με όλη τη δύναμή μας να καταναλώνουμε δυνάμεις για εκεί. Χαρά μας λοιπόν πρέπει να χαιρόμαστε με όλους και με όλα και να μην φοβόμαστε το διωγμό και τη δύσκολη ώρα, γιατί έχουμε το Θεό μαζί μας και ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Η χαρά μας ας είναι και χαρά σας. Οι χαρές του ουρανού ας είναι και δικές σας χαρές. Γεύση Κυρίου, προσωπική εμπειρία Θεού. Αυτή πρέπει να επιδιώξουμε που αγιάζει την ψυχή. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά πάντοτε. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να είστε πάντα καλά. Να μας έχει ο Θεός καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή, όπου θα συνεχίσουμε με άλλα ενδιαφέροντα θέματα και θα συνεχίσουμε σε μερικές εκπομπές να τελειώσουμε όλο κατά κεφάλαιο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο είναι τόσο χρήσιμο να το έχουμε στο σπίτι μας και να το μελετάμε, διότι η Αγία Γραφή, όπως είπαμε, είναι ο Λόγος του Θεού, ο αυθεντικός Λόγος του Θεού. Ό,τι ζητάει ο Θεός από μας είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Να είστε καλά. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι μαζί σας μέχρι την επόμενη φορά που, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, Κύριε.